Λοιπόν, καλημέρα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση να είστε σήμερα εδώ, προκειμένου να σας ενημερώσω στην Περιφερειά της Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής για ό,τι σκοπεύουμε να κάνουμε στο αμέσως προσεχές διάστημα. Αυτή η συνέντευξη τύπου είναι στο πλαίσιο της δημόσιας λογοδοσίας μου. Έχω αποφασίσει ότι ανατακτά χρονικά διαστήματα θα επιχειρώ να επικοινωνώ με τον κόσμο της Μακεδονίας και με τους δημοσιογράφους φυσικά μέσω μιας τέτοιας διαδικασίας. Θα κάνω μια αρχική εισήγηση λίγο για τα ζητήματα τα οποία τρέχουν στο πεδίο τουλάχιστον ευθύνης μου και μετά θα δεχτώ τις ερωτήσεις θέλετε να κάνετε προκειμένου να αποσυμφωνήσω κάποια επιμέρους ζητήματα. Ας ξεκινήσω λίγο με το κομμάτι της κοινωνικής συνοχής, το οποίο είναι ένα μεγάλο κομμάτι για την περιφέρειά μας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο η οποία έχει πολλές προκλήσεις, αλλά δημιουργεί και πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα και κοινωνικής φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Σε αυτά λοιπόν τα ζητήματα η Περιφέρεια της Μακεδονίας απαντάει καταρχάς με δύο προγράμματα, με το πρόγραμμα του ΤΕΒΑ και με το πρόγραμμα το οποίο πρόσφατα πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο του ΣΔΑΜ, με τα οποία επιχειρούμε να δώσουμε μία πρώτη απάντηση στις κοινωνικές ανάγκες ευάλωτων ομάδων της περιοχής. Όσον αφορά το ΤΕΒΑ, είναι ένα πολύ γνωστό πρόγραμμα σε όλους σας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η προηγούμενη περιφερειακή αρχή υλοποίησε το πρόγραμμα αυτό με επιτυχία, γι' αυτό και κατάφερε να δεσμεύσει και άλλους πόρους προς αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης να αναγνωρίσουμε και το ότι πολύ σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση αυτή έπαιξαν και οι υπηρεσίες της περιφέρειας και συγκεκριμένα υπηρεσιακά στελέχη, τα οποία κατάφεραν να υπομειστούν όλο αυτό το βάρος της υλοποίησης ενός τόσο μεγάλου προγράμματος. Το ΤΕΒΑ το εγκαταλείπουμε ως έννοια, πλέον μιλάμε για το πρόγραμμα ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνικής συνοχής, το οποίο έχει 7 προτεραιότητες. Η επιστημιστική βοήθεια ουσιαστικά αποτελεί την 6η προτεραιότητα του προγράμματος και αυτή πρόκειται να υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα με κονδύλια ύψους 10 εκατομμυρίων περίπου και έχουμε τη δέσμευση και της Υπουργού ότι τα χρήματα αυτά μπορεί να αυξηθούν τελικά και στα 15 εκατομμύρια. Ξέρετε πολύ καλά ότι το ΤΕΒΑ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει τη φτώχεια, ανακουφίζει τη φτώχεια. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο συνδράμει υλικά ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στα όρια της ακραίας φτώχειας, έχει και αυτό την αξία του. Το πρόβλημα με το ΤΕΒΑ βέβαια είναι ότι είναι ένα πρόγραμμα και αυτό είναι μια κριτική η οποία ασκείται πλέον και σε επίπεδο Ευρώπης πάνω στο ΤΕΒΑ, ότι πολύ μεγάλοι πόροι του προγράμματος αυτού πηγαίνουν μόνο σε υλική συνδρομή και τα συνοδευτικά μέτρα όπως ονομάζονται, τα οποία είναι και αυτά ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προγράμματος, ουσιαστικά δεν τους δίνεται η προτεραιότητα που πρέπει να τους δοθεί. Γι' αυτό και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, ήδη από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή, επέλεξε αυτά τα συνοδευτικά μέτρα να τα εντάξει σε ένα συνολικότερο πρόγραμμα κοινωνικής παρέμβασης μέσω του ΔΑΜ, προκειμένου να διευρύνουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες προς τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέτει πολύ ψηλά τον πύχη της κοινωνικής πρόνοιας στην περιοχή μας. Εάν υλοποιηθεί σωστά, διότι δεν είναι αρκεί μόνο να υπάρχουν αγαθές προθέσεις από τους εμπνευστές ενός προγράμματος, αλλά θα πρέπει και αυτοί που θα αναλάβουν την υλοποίηση του προγράμματος να πάρουν το δικό τους λιθαράκι στην υλοποίηση και στην επιτυχία του προγράμματος. Επομένως, ο πύχης έχει μπει πολύ ψηλά και θα επιχειρήσουμε και με τα υπηρεσιακά στελέχη της περιφέρειας και με τους δήμους να οργανώσουμε ουσιαστικά ένα κοινωνικό δίκτυο προστασίας απέναντι στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού της περιοχής μας. Ένα από τα δύο αυτά μεγάλα προγράμματα, τα οποία θα τρέξουν το αμέσως επόμενο διάστημα, πολύ σημαντική είναι και η δέσμευση του Υπουργείου Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με την ηγεσία της οποίας ήρθα σε επαφή το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι μας υποσχέθηκαν ότι κάποια προγράμματα τα οποία θα επιχειρήσουν να τρέξουν σε εθνικό επίπεδο μπορούν να ξεκινήσουν σε πιλωτικό επίπεδο από τη Δυτική Μακεδονία, προκειμένου για παράδειγμα να απαντήσουμε σε πιο ειδικές ανάγκες, κοινωνικές ανάγκες, για παράδειγμα στην κοινωνική φτώχεια, στην παιδική φτώχεια, στα άτομα με αναπηρία, δηλαδή να εντοπίσουμε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να δημιουργήσουμε συγκεκριμένα προγράμματα για
τις κατηγορίες αυτές των ευπαθών συμπολιτών μας. Επομένως, στο πεδίο της κοινωνικής συνοχής εκεί θα κινηθούμε και επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό ότι μετά την ανακοίνωση και τη δημοσιοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη του 2022, δική μας ευθύνη είναι να συντάξουμε τη νέα Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη, τη δική μας ΠΕΣΚΕ. Είχε γίνει μια ανάλογη προσπάθεια το 2015, η οποία όμως δεν στέφθηκε με επιτυχία, έμεινε ένα κείμενο κενό ουσίας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν σε συνεργασία με το Υπουργείο να δημορφώσουμε αυτή τη νέα εθνική την περιφερειακή στρατηγική για την κοινωνική ένταξη και αυτή η περιφερειακή στρατηγική να αποτελέσει και τον μπούσουλά μας για τις επόμενες πρωτοβουλίες που θα αναλάβουμε στο κοινωνικό πεδίο. Αυτά όσον αφορά το πεδίο της κοινωνικής συνοχής. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι και μετά να πάμε στα θέματα της υγείας. Το πρόγραμμα που είπατε είναι 10 εκατομμύρια. Είναι ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ το πρόγραμμα του ΔΑΜ και το ΤΕΒΑ είναι στα 10.800 περίπου. Εντάξει, 10 εκατομμύρια. Ναι. 8 εκατομμύρια ευρώ. Και βοήθεια. Ναι. Και μπορεί να βάλει 15. Το πρόγραμμα, το ΤΕΒΑ είναι 10.800 αυτή τη στιγμή και μπορεί να πάει στα 15 εκατομμύρια το επόμενο διάστημα και το πρόγραμμα του ΔΑΜ, το οποίο ψηφίστηκε πρόσφατα από το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Η χρονική διάρκεια των προγραμμάτων είναι μέχρι το 27.